Λοιπόν, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Νίκο Μαχλά. Είπαμε Καλησπέρα. 93 μάτς με τον Άγιαξ, 44 γκολ μετά το εντυπωσιακό πέρασμά του από την Φύτεσε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, ναι. Καλημέρα, είσαι από τους πρωινούς τύπους μάλλον. Όλα καλά? Ναι, όλα μια χαρά. Ωραία. Εμείς από χθες βλέπουμε ότι και στον κόσμο υπάρχει ένα μούδιασμα και γενικότερα εντάξει, νομίζω ότι ήταν η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσε να έρθει για τον ΠΑΟΚ. Εσείς πώς την είδατε αυτήν την κλήρωση? Γιατί να υπάρχει μούδιασμα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό τον τρόπο σκέψης. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς που ήταν να γίνει. Δηλαδή, αφού από τη στιγμή που υπάρχουν οι ομάδες στην κληρωτίδα, είναι εφικτό να γίνει. Εντάξει, δεν είναι και ποδόσφαιρο, είναι, και από ό,τι βλέπουμε όλα μπορούν να συμβούν και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς που είναι αρχές και καλοκαιριού και προετοιμασίας, νομίζω ότι είναι, δεν ξέρει κανένας και δεν μπορεί να πει κανένας με σιγουριά τίποτα. Νίκο, μήπως το μούδιασμα έχει να κάνει με την περσινή πορεία του Άγιαξ του Champions League? Πραγματικά ήταν κάτι παραπάνω από την εντυπωσιακή ομάδα του ΕΑΝΤΑ πέρσι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Άγιαξ χθες είχε, χθες λέω, πέρυσι, είχε πράγματι να συμβεί πολλά χρόνια από την εποχή του 95-96 που είχε κατακτήσει και το Champions League και είχε πάει και την επόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, το τελικό με τη Γιουβέντους που το είχε χάσει. Ναι. Νομίζω ότι τότε είχε παίξει πραγματικά απίστευτο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι πέρυσι έδειξε και ξαναήρθε με αυτή τη φουρνιά που έβγαλε, έδειξε τα καλύτερα στοιχεία και είδαμε μια ομάδα που πραγματικά εντυπωσίασε. Θα είναι πολύ σημαντικές, Νίκο, οι αποχωρήσεις του De Ligt και De Jong για τον Άγιαξ, όπως τον είδες πέρσι? Νομίζω, μιλάμε για δύο παίχτες κολόνες. Ναι, είναι δύο παίχτες βαρόμετρα ήταν πέρυσι στον άξονα, ο ένας αμυντικά και ο άλλος στα χαφ. Νομίζω ότι ο De Jong έκανε τρομερή δουλειά, ο De Ligt ήταν απίστευτο στην άμυνα, νομίζω ότι έκαναν κάπου τη διαφορά, αλλά από ό,τι βλέπω ο Άγιαξ έμεινε ο κορμός το πιο καλός με τους παίχτες μπροστά, στα χαφ. Είδα ότι πήρανε και τον Πρόμες και ότι έχουν και με τον αμυντικό που πήρανε από την Club America που να αναπληρώσει τον De Ligt, νομίζω ότι είναι ένας καλός παίχτης. Ο Μεξικανός, ναι. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα μάτς κρύβουν άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι, όπως είδαμε, ότι και στα φιλικά και είναι στην προετοιμασία, είναι μετά από λίγο διάστημα. Θεωρώ ότι και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει επίπεδο, έχει φύγει από τα καθιερωμένα που ήταν μετά την εποχή Σαβίδη, που η οικογένεια Σαβίδη ανέλαβε την ομάδα, και βλέπουμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ με άλλα πρότυπα, βλέπουμε οδεύει διαφορετικά. Θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει αυτήν την ομάδα. Νίκο, λέμε συχνά, ειδικά στα μάτς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη τον Αύγουστο, ότι η ζέστη μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο των ελληνικών ομάδων. Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο στις 6 Αυγούστου, όπου λογικά η ζέστη θα είναι σε υψηλά επίπεδα και η υγρασία, όταν μιλάμε για μια ομάδα όπως ο Άγιαξ όμως? Ναι, αλλά και το 2016 που είχε πάρει ένα καλό αποτέλεσμα πάλι με τον Άγιαξ ο ΠΑΟΚ και στην Τούμπα δεν ήρθαν τα πράγματα. Σωστά, γι' αυτό σε ρωτάω. Αν μπορεί να επηρεάσει μια τόσο ομάδα υψηλού επίπεδου οι καιρικές συνθήκες. Θεωρώ ότι, γιατί έζησα αυτήν την ομάδα και ξέρω πάρα πολλά πράγματα, η προετοιμασία γίνεται σε τέτοια επίπεδα που είναι προετοιμασμένη. Δηλαδή η προετοιμασία γίνεται σε πολύ σκληρή, πολύ δυνατή, πολύ επίμονη. Ξέρουνε που οδεύουνε, ξέρουνε που δεν. Νομίζω τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Αν μιλούσαμε για κάποιες εποχές παλιότερες, ίσως. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί η ζέστη θα ισχύει και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άγιαξ. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία τόσο πολύ επειδή είμαστε στην Ελλάδα και εκείνη στην Ολλανδία. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν να κάνουν καθαρά με ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αυτά τα δύο μάτς δεν μπορεί κανένας να πει με σιγουριά ποιος είναι. Σίγουρα οι πιθανότητες λόγω της περσινής πορείας του Άγιαξ είναι υπέρ του, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει στοιχεία μεγάλης ομάδας και έχει αλλάξει επίπεδο, όπως είπα και πριν, και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποιος θα περάσει. Ναι. Με όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, με τη φυγή Λουτσέσκου, με τον Φερέρα που ήρθε, πώς τον περιμένεις τον ΠΑΟΚ?
της νέας σεζόν. Θεωρώ ότι εντάξει, η φυγή του Λουτσέσκου ήταν λίγο απρόσμενη, δεν το περίμενα, γιατί τα πράγματα δεν δείχνανε έτσι. Ήξερε την ομάδα, ήξερε πάρα πολλά πράγματα, είχε ομοιογένεια, αλλά θεωρώ ότι αυτός και αυτός ο προπονητής που ήρθε είναι ένας αξιόλογος προπονητής και τον ξέρω πάρα πολύ καλά πώς δουλεύει και γενικά οι Πορτογάλοι έχουν αυτό το στοιχείο του προπονητή που θέλει να έχει την άμυνα καλά, να είναι δεμένη ομάδα, να είναι οι γραμμές κοντά, είναι πιο σφιχτή. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Άγιαξ. Πώς μπορεί, Νίκο, ο ΠΑΟΚ να κρατήσει μακριά από τον γκολ στο πρώτο μάτς τον Έρες, τον Ζίγεκ, τον Μπρόμες, τον Ντάντιτς? Μιλάμε τώρα για μια επιθετική γραμμή πυρηνική, εντάξει, δεν είχε απόλυση ο Άγιαξ μέσω επιθετικά. Εντάξει, με τα στοιχεία που είδαμε πέρυσι μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχε πιάσει τέτοια απόδοση τότε, η περσινή χρονιά ήταν όλα σε μια ροή. Και είναι διαφορετικά όταν ξεκινάς την καινούργια σου χρονιά πάλι με αυτούς τους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες, το μυαλό τους είναι πως θα έρθει κάποια ομάδα να φύγουν, να πάρουν μια μεταγραφή. Πλέον δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θεωρώ ότι σίγουρα είναι πολύ καλοί παίχτες, πάρα πολύ καλοί παίχτες. Αλλά για μένα δεν είναι φόβητρο από τη στιγμή που θα υπάρχει μια ομοιογένεια στον ΠΑΟΚ να έχει βρει τα πατήματά του με τον καινούργιο προπονητή, με τους καινούργιους παίχτες. Νομίζω ότι αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και είναι καλά, θεωρώ ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Γιατί βλέπω ότι πλέον γίνεται πιο σκληρή η ομάδα. Και αν να δούμε και τα φιλικά, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει... Και εντάξει, μην ξεχνάμε ότι παίζει σε μια τούμπα, έτσι, που ναι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Τη στιγμή όμως το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μετράει. Θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο το πόσο έτοιμη θα είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον καινούργιο προπονητή και αν αυτά που θέλει να περάσει θα μπορεί να τα περάσει στο συγκεκριμένο timing. Ναι. Νίκο, γίνεται πολύ κουβέντα στη Θεσσαλονίκη για το ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει αποκτήσει ένα χαφ που τόσο θέλει ο Φερέιρα, επειδή πες ότι ξέρεις τη δουλειά του Πορτογάλου. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα ή αύριο έρχεται ένα χαφ υψηλού επίπεδου, είναι ικανό αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων να μπορεί να ενσωματωθεί ένας ποδοσφαιριστής σε μια νέα ομάδα και να ανταπεξέλθει σε 2 παιχνίδια με τον Άγιαξ και όχι με μια ομάδα? Θεωρητικά όχι. Όμως εξαρτάται την ποιότητα του παίχτη και την προσωπικότητα. Mm-hmm. Και τι πραγματικά παίχτης είναι. Γιατί αν είναι πραγματικά ένας παίχτης που θα ταιριάζει στη χημεία του ΠΑΟΚ, νομίζω δεν θα είναι και δύσκολο να μπορεί να μπει μέσα. Αλλά θεωρώ ότι το διάστημα αυτό είναι πολύ μικρό για να έχει τόσο καλή απόδοση ώστε να βοηθήσει στα μέγιστα την ομάδα του ΠΑΟΚ στα χαφ. Και στη μεσαία γραμμή ειδικά, γιατί επιθετικός είναι λίγο αλλιώς. Εσύ θυμάμαι στον ντεμπούτο σου έβαλε ο Γκέραντ μέσα και έβαλε σε γκολ κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά ίσως για χαφ είναι πιο δύσκολο. Είμαι στην ίδια ομάδα. Το θέμα είναι πώς ανταποκρίνεις όταν φεύγεις και πας σε μια καινούργια ομάδα που τα δεδομένα δεν είναι το ίδιο. Και νομίζω ότι εξαρτάται από την ποιότητα του ποδοσφαιριστή, από την προσωπικότητα, πώς θα τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι παίχτες, πώς θα τον αντιμετωπίζει ο προπονητής, αν τον ξέρει καλά, mm-hmm, αν είναι έτοιμος, είναι πολλά παίζουν ρόλο νομίζω. Ναι. Νίκο, συμφωνείς εσύ με τον κόσμο που λέει ότι ίσως είναι καλύτερο να έχεις μια τέτοια κλήρωση με μια θεωρητικά μεγάλη και δυνατή ομάδα από ότι με μια πιο αδύναμη που μπορεί και να την υποτιμήσει? Ναι. Σίγουρα η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη. Ήδη υπάρχει εγρήγορση από όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχω περάσει από αυτό το σημείο, δηλαδή ξέρω ακριβώς πώς σκέφτονται και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι σε εγρήγορση και περιμένουν το μάτς με πολλή αγωνία. Θεωρώ ότι αυτό κάνει καλό στους παίχτες. Το θέμα είναι πώς μπορεί να αποτυπωθεί στον αγωνιστικό χώρο. Και ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχει περάσει στους παίχτες και στον κόσμο. Αλλά και ο κόσμος πλέον έχει μάθει και ξέρει ότι δεν παίζει με μια ομάδα. Παίζει μια ομάδα που είναι από τα top club της Ευρώπης χρόνια τώρα. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Και έτσι και δεν την περάσει, δεν νομίζω να στεναχωρηθεί κανένας. Θεωρώ ότι θα τα δώσουν όλα οι ποδοσφαιριστές και ίσα ίσα που θα είναι και πιο σφιχτοί και πιο μαγκωμένοι και νομίζω ότι θα είναι η συγκέντρωση πολύ μεγαλύτερη από ότι αν παίζανε με μια ομάδα που θα ήταν στα μέτρα ή ξέρω εγώ θα έλεγες ότι ναι, φαβορίνο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό νομίζω παίζει ένα ρόλο προς τη μεριά του ΠΑΟΚ καλό.
Πάνω σε αυτό που λες, ίσως Νίκο, τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ να υποτίμησε μέσα από τον Άγιαξ του στυλ ότι τους έχουμε και γι' αυτό τελικά στην Τούμπα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Με βάση και το σκορ του 1-1. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Είδαμε ότι το πρώτο μάτς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 1-1, δεν κάνω λάθος. Και τα δύο παιχνίδια, ναι, και με τον Ίβιτς και με τον Τζάλμα πρόπερσι. Ναι, ναι, και μετά στον ΠΑΟΚ, μέσα στην Τούμπα είχαμε... Δύο ήττες. Ναι. Το θέμα είναι ότι όπως έχω ζήσει εγώ τον Άγιαξ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί την ίδια νοοτροπία έχουν, δεν κοιτάζουν μέσα έξω, δηλαδή θεωρούν το ίδιο. Δηλαδή αυτοί θα παίξουν το ποδόσφαιρο, αυτό που ξέρουν, θα κάνουν αυτό που έχουν μάθει. Νομίζω ότι για μένα η συγκέντρωση του ΠΑΟΚ έχει σημασία και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ. Τον Άγιαξ λίγο πολύ τον ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει. Ο ΠΑΟΚ πώς θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Και θεωρώ ότι το στοιχείο αυτό, ότι παίζουμε μια καλή ομάδα και είναι μια ευκαιρία να αποδείξουν ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, είναι καλό. Και είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα είναι πιο μαγκωμένοι, πιο σφιχτοί, θα ξέρουν ότι θα πρέπει να τα δώσουν όλα, ότι είναι για αυτούς μια ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι καλό στοιχείο αυτό να το έχει μια ομάδα, παρά να είναι το φαβορί. Ναι. Ξεκίνησε από την Ολλανδία οι Ολλανδοί συνάδελφοι να σε ψάχνουν ή ακόμα είναι νωρίς για αυτούς, πιστεύεις? Όχι, με πήραν. Πήραν, εντάξει, ναι, εξακολουθώ να έχω μια καλή σχέση με την Ολλανδία και τους είπα τα δύο πράγματα. Ναι. Νίκο, να φύγουμε λίγο από την Ευρώπη και θα σε αφήσουμε σε 2-3, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμα σου είναι λίγο σφιχτό. Τις ισορροπίες του ελληνικού πρωτάθλημα πώς τις βλέπεις, αν και είναι λίγο πρόημο ακόμα, δεν έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ενδεχομένως, αν τη βλέπεις για διεκδικητή διαδικασία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα γίνει το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Θα γίνει ένα πρωτάθλημα που θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι πρέπει πλέον να κοιτάξουν να δυναμώσουν οι ίδιες και όχι να τρέφονται από άλλα πράγματα, όπως έκανε και ο ΠΑΟΚ, που δυνάμωσε, που μεγάλωσε, που πλήρωσε, που ήρθαν παίχτες, που έφτιαξε μια ομάδα και έπαιζε ποδόσφαιρο και τους κέρδιζε μέσα στο γήπεδο. Αυτό που έκανε πέρυσι, πρόπερσι, αυτό το πράγμα τώρα το έχει περάσει και στις άλλες ομάδες. Βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός πάνε να κάνει το ίδιο τώρα. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με τα νέα παιδιά να πάρει και κάποιους παίχτες να παίξει καλά. Η ΑΕΚ το ίδιο. Βλέπουμε οι μικρομεσαίες ομάδες ότι αρχίζουν και δυναμώνουν. Αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να αλλάξουν λίγο ισότητα, να μπορούμε να δούμε ότι πλέον πρέπει να φτιάξουμε το ποδόσφαιρό μας στην Ελλάδα, για να μπορούμε και να είμαστε και δυνατοί στην Ευρώπη, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, για να ξαναανεβάσουμε και να βγάζουμε ομάδες στην Ευρώπη χωρίς να παίζουν τόσους γύρους. Μπακή, Νίκο, τα πράγματα είναι δύσκολα έτσι πως πάει η κατάσταση. Μπορεί να μην έχουμε και ομάδα στο Europa League, αν γίνει το Europa League 2 ακριβώς, τα επόμενα ακριβώς. Χρόνια. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα την τελευταία δεκαετία, δεν ήρθαν καλά. Με ευθύνη των ελληνικών ομάδων, εντάξει, όχι με ευθύνη τη UEFA ή τη ατυχία. Εμεί θέαμε εδώ πέρα, δεν φταίει η UEFA. Η τύχη μα, το ριζικό μα, οι επιλογέ των παραγόντων και των ομάδων που εντάξει. Ακριβώ. Όλων των ομάδων. Που εντάξει, δεν χρειαζόμαστε να τα ξανααναφέρουμε. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε ομάδες να παίζουν καλό ποδόσφαιρο, να το χαιρόμαστε. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι κάτι τέτοιο, θα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν θα είναι δηλαδή, λες, υπόθεση αποκλειστικά ΠΑΟΚ Ολυμπιακού του πρωτάθλημα. Εντάξει, τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, κατά δεύτερο, γιατί έχουν την ομάδα, έχουν τις βάσεις. Όλα αυτά τα χρόνια χτίζεται κάτι καλό και ο Ολυμπιακός τώρα που έχασε και το πρωτάθλημα, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια που δεν το κέρδισε και θα κοιτάξει να δυναμώσει και να μπορεί να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε τέτοια επίπεδα που τον θεωρώ ακόμα, για μένα είναι το φαβορί. Όφι, πώς Όφι είναι μετά από μια δύσκολη σεζόν. Μια ομάδα που πραγματικά χτίζεται πάλι από την αρχή, ξαναγίνεται πάλι αυτή η ομάδα που είχαμε γνωρίσει και νομίζω θα πάρει λίγο ακόμα χρονικό διάστημα και σιγά σιγά οδεύει σε αυτό το δρόμο για να γίνει ξανά μια ομάδα
που να τουλάχιστον να πρωταγωνιστεί και να έρχεται και να μπαίνει στο κύπελλο UEFA, να διεκδικεί θέσεις και να είναι μια ομάδα δυνατή και να κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό πήγα να σου πω, ότι εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε και τα μάτς με την Μποαβίστα και με την Αθλέτικο Μαδρίτης, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μια ομάδα πραγματικά χειρότερη να τη βλέπεις. Μπορεί ο Όφη με τα δεδομένα που έχουν τώρα σε 1, 2, 3 χρόνια να βρεθεί αυτό το επίπεδο πάλι? Τώρα ναι, μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί. Μέσα στην επόμενη τριετία πιστεύω Όφη θα είναι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, μέσα στην εξάδα, τετράδα. Μπαίνει ψηλά ο πύχης, καλό αυτό. Ναι, μα έτσι πρέπει να είναι όταν έχεις μια ομάδα που είναι υγιής και... Με τον κόσμο της. Και έχει τον κόσμο της, έχει το γήπεδό της, έχει την ιστορία της. Θεωρώ ότι τη χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι. Είσαι σε διακοπές ή έχεις δουλειά αυτή την περίοδο? τώρα ακριβώς όχι, έχω κάποιες δουλειές. Ωραία, εμείς να ευχηθούμε καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια σε ό,τι προκύψει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εύχομαι πραγματικά να γίνουν 2 καλά παιχνίδια και να βγει νικητής ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Πάντα χαιρόμαστε να σε έχουμε κοντά μας. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλό μεσημέρι.